Μιας και έχουμε τελικό Champions League αυτή την εβδομάδα, γιατί να μην κάνουμε το πιο Champions League το draft. Να πούμε την αλήθεια, δεν είναι ακριβώς μόνο Champions League. Θα χρησιμοποιήσουμε την κατάταξη της UEFA, η οποία έχει όλες τις ομάδες της Ευρώπης. Απλά φυσικά οι top, ξέρω εγώ, 30 ομάδες είναι αυτές που παίζουν περισσότερο Champions League και Europa League. Οπότε λογικά θα επιλέγουμε αυτούς. Και θα το κάνουμε αυτό για κάθε επιλογή στο draft. Πάμε να δούμε τι ομάδα μπορούμε να χτίσουμε. Για σύστημα λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε το 4-4-2 flat εδώ πέρα. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα είναι ο κάπτη μας και από τι ομάδα θα είναι. Έχουμε Ατλέτικο. Έχουμε δύο παίκτες της Γιουβέντους. Αλλά για να δούμε την κατάταξη. Εδώ πέρα να επισημάνω επίσης ότι θα επιλέξουμε πάντα τον πιο high rated παίκτη από κάθε ομάδα που θα έχουμε. Και το λέω αυτό γιατί εδώ πέρα, όπως βλέπουμε παιδιά, η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στο νούμερο 9. Αλλά η Γιουβέντους είναι στο νούμερο 8. Που σημαίνει ότι εμείς εδώ θα επιλέξουμε για κάπτη μας τον Μπονούτσι. Επιλέγουμε λοιπόν τον κάπτη μας, center back, και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από τους strikers. Λοιπόν, και έχουμε. Φέγγινορντ. Okay, η καινούργια κάρτα του Ταλίσκα. Έχουμε και το. Έχουμε Λίντσεν, Ουάτσου, Ριπάρ. Εντάξει, πάμε να δούμε. Και από αυτού που έτσι εδώ πέρα, εμείς θα επιλέξουμε, όπως μαδέψατε, τον Λίντσεν. Η Φέγγινορντ τώρα πήγε και τελικό Conference League, οπότε τα πάει αρκετά καλά. Και εδώ πέρα βρίσκεται στην θέση νούμερο 42, εδώ πέρα που βλέπετε στην Ευρώπη. Η Genk στην οποία παίζει ο Νουάτσου νομίζω είναι νούμερο 90 κάπου εκεί κάτω. Οπότε ναι, Λίντσεν. Τον είχαμε δοκιμάσει και σε ένα βίντεο Europa League. Πάμε λοιπόν η Conference League. Πάμε στο δεύτερο striker. Διόγ Ζώτα, Μίτροβιτς, Κριστιάνο Ρονάλντο, Φουτ Μπέρθη. Αλλά φυσικά η United θα είναι πολύ χαμηλά. Η Manchester United λοιπόν του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στο νούμερο 10 ακόμα. Η Μπεσίκτας του Άλεξ Τεϊσέιρα είναι στο νούμερο 52. Και ο παίκτης που θα επιλέξουμε εμείς είναι φυσικά ο Ντιόγκ Ζώτα της Liverpool, η οποία είναι δεύτερη. Οπότε φέρω τον Ντιόγκ Ζώτα, μαγική κάρτα, τον έχω και στη βασική μου εντεκάδα. Απίστευτος επιθετικός. Συνεχίζουμε με τα δύο center mids. Αριστερό center mid λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα κάτι καλό. Όχι από ό,τι φαίνεται, αλλά και πάλι έχουμε τον James Milner, οπότε όπως ξέρουμε τώρα η Liverpool είναι δεύτερη. Απλά για περιέργεια, για να δω λίγο που βρίσκεται η Milan του Μπενασέρ. Η Milan λοιπόν βρίσκεται στη θέση νούμερο 45. Και πήγε και Champions League φέτος, ρε φίλε. Όχι τα πήγε καλά, αλλά τέλος πάντων. Φυσικά εμείς εδώ πέρα επιλέγουμε James Milner. Η Liverpool είναι δεύτερη αυτή τη στιγμή στη UEFA, οπότε φέρτε την εδώ πέρα. Πάμε στο δεύτερο center mid. Κάτι καλό, κάτι μας χαϊπάρει. Ναι, παραλίγο. Εδώ πέρα έχουμε δύο παίκτες που είναι πάρα πολύ κοντά ο ένας στον άλλον. Έχουμε τον Φαμπιάν της Νάπολη και τον Βιδάλ της Ίντερ. Και όπως σας δείχνω εδώ πέρα, η Ίντερ είναι θέση νούμερο 23 και η Νάπολη είναι θέση νούμερο 25. Και ανάμεσά τους είναι και η Αταλάντα. Οπότε τρεις ιταλικές ομάδες back to back to back. Αλλά όπως σας έδειξα μόλις τώρα, εμείς θα επιλέξουμε τον Αρτούρο Βιδάλ. Εδώ πέρα μαγική κάρτα. Φέρτον. Και πάμε τώρα στη δεξιά πλευρά. Θέλουμε κάτι, έναν icon, κάτι, έναν touch. Ναι. Τι είναι αυτά τώρα, ρε, η AMI, ο μήνα που μας δίνεις. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε δύο παίκτες που είναι πολύ κοντά. Ο Φεύρε της Λιόν και ο Οτάβιο της Πόρτο. Εγώ μάτρεψα θα είναι ο Οτάβιο που. Η Πόρτο γενικά που θα είναι πιο ψηλά. Και όντως είναι, η Πόρτο είναι στη θέση νούμερο 16 και η Λιόν είναι νούμερο 20. Οπότε φέρτον ο Οτάβιο στην ομάδα, κάνει και link εκεί πέρα με τον Ζώτα. Και πάμε για left mid τώρα. Δώσου μου κάτι, ρε φίλε, μας χαϊπάρει λίγο. Τι είναι αυτά. Πραγματικά, ρε φίλε, δεν γίνεται να είναι τόσο high το draft. Τέλος πάντων, τις ομάδες έχουμε δει ήδη, παιδιά. Η Λιόν τώρα ήταν στο νούμερο 20 και η Μίλαν του Ραφαέλ Λεάου είναι στο νούμερο 45. Οπότε επιλέγουμε κατευθείαν τον Τόκο Εκάμπι εδώ πέρα. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με την άμυνα, να επιλέξουμε τον παρτενέρ του Μπονούτσι. Καλά, εντάξει. Λες και ξέρει ότι κάνω βίντεο EA και λέει, ξέρεις κάτι, κάτσε να τον τρολάρουμε λίγο. Και εδώ πέρα μόνο μία επιλογή υπάρχει φυσικά και είναι ο Γκόλτσον από την Rangers, η οποία είναι το νούμερο 34. Οι άλλες ομάδες δεν είναι ούτε καν γραμμένες στην κατάδεξη, οπότε φέρω τον Γκόλτσον και αυτός κάνει link με τον Μίλνερ. Έχουμε μερικά linkάκια τώρα, πάμε για left back, κάτι καλό. Εντάξει, μόνο του Γιούρι Μπερτσίτσε. Πολύ καλές ομάδες, ειδικά από θέμα Ευρώπης. Κάπα, ο Τζόρντι Άλμπα. Αλλά τέλος πάντων, εδώ πέρα επιλέγουμε τον Ζουάο Κανσέλο της Manchester City, η οποία Manchester City είναι νούμερο 3 αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Η Μπαρσελόνα, παρότι δεν έκανε και πολύ καλή χρονιά φέτος, όπως βλέπετε εδώ πέρα, 21-22, η κατάταξη είναι από τα τελευταία 5 χρόνια. Οπότε θα έχει πάει καλύτερα. Τα έχει πάει καλύτερα τότε. Φέρει το Ζωάο Κανσέλο και πάμε την δεξιά πλευρά τώρα για το right back. Εδώ πέρα θα μας δώσει κάτι καλό. Έτσι λέει τέλος πάντων. Ναι, οκ. Okay. Έχουμε τον Alexander Arnold που ξέρουμε ότι είναι στο νούμερο 2 η Liverpool, οπότε θα επιλέξουμε αυτόν. Για τερματοφύλακας. Πλάκα-πλάκα και χωρίς να έκανα challenge, παιδιά, νομίζω ότι αυτή η ομάδα εδώ πέρα παίζει να είναι το χειρότερο draft που έχουμε χτίσει ποτέ. Είναι καμία από αυτές τις ομάδες στην Ευρώπη, ρε μάγες. Ναι, εφόσον καμία από αυτές τις ομάδες δεν είναι στην Ευρώπη, παιδιά, θα επιλέξουμε κατευθείαν τον Guy, το οποίο είναι πιο υψηλό rating. Οπότε φέρ τον. Τελεία. Και πάμε να δούμε και τον Pag.
πάγκο τώρα. Τερματοφύλακα νούμερο 1. Κάτι καλό μου φαίνεται εδώ πέρα. Pickford, Castils, Courtois. Οκ. Και όμως δεν έχουμε δει ακόμα τη Real Madrid, ούτε την Frankfurt που τώρα είναι και στο τελικό του Europa League. Για να δούμε λίγο. Η Eintracht είναι στο νούμερο 27 εδώ πέρα. Φέτος το έχει πάει απίστευτα και πραγματικά μπράβο της που έχει φτάσει στο τελικό. Η Λειψία του Γκουλάς είναι στο νούμερο 13. Και φυσικά ο παίκτης που θα επιλέξουμε είναι ο Courtois από τη Real Madrid, η οποία είναι στο νούμερο 5. Φέρε τον Courtois και συνεχίζουμε δυνατά. Δώσε μας κάτι αλλαγές. Δεν γίνεται να μπούμε ρεφλέ ντράφον αυτή την εβδομάδα. Οκ. Χερνάντες, αν και είναι και ο Άγιαξ εδώ πέρα. Παίζει να επιλέξουμε και τον Μαζράου εδώ πέρα. Και ναι, λοιπόν, η Μίλαν είναι, όπως ξέρουμε, στο νούμερο 45. Ο Άγιαξ είναι μία θέση πάνω από την Τότεναμ, στην θέση νούμερο 15. Οπότε επιλέγουμε Μαζράου για την ομάδα μας. Δεν θα μας βοηθήσει τίποτα, αλλά εντάξει, ενδιαφέρον να ξέρεις. Και εδώ πέρα έχουμε τώρα Ρόμπερτσον, Κουαδράδο, Ταβερνιέρ, Βόκερ και Τρίπιερ. Μαγική κάρτα του Βόκερ εδώ πέρα. 91 rated με 98 pace. Ό,τι καλύτερο, αλλά εμείς θα επιλέξουμμε τον Ρόμπερτσον, Άντι Ρόμπερτσον, μια και Λίβερπουλ είναι στο νούμερο 2. Φέρε τον Άντι και συνεχίζουμε δυνατά. Κι άλλο καλό πικ, δώσε μας κάτι, κανέναν τότς. Ναι, παραλίγο. Και βρήκαμε μια ομάδα που δεν έχουμε δει ως τώρα, που είναι η Bayer Leverkusen, εδώ πέρα με τον Diaby, η οποία είναι στο νούμερο 30, όπως βλέπετε. Και λίγο πιο πάνω από αυτούς είναι η ομάδα που θα επιλέξουμε εμείς, είναι η Νάπολη και ο Insigne. Οπότε έλα στην ομάδα Lorenzo, καλώς όρισες, τρίτη επιλογή. Εδώ πέρα έχουμε άλλο έναν παίκτη του Ajax, οπότε πήγα να πάω κατευθείαν για τον Μαρτινέλη εγώ. Αλλά νομίζω η Arsenal είναι πολύ πιο κάτω. Η Arsenal λοιπόν είναι στη θέση νούμερο 17 και ο Ajax, όπως είδαμε κυριολεκτικά πριν δύο θέσεις, είναι στο νούμερο 15. Οπότε ακόμα και τώρα επιλέγουμε τον Ιχατάρεν. Του 2002 είναι αυτός ρεμάγκης. Δεν μου φαίνεται λες και είναι 45 χρονών. Συνεχίζουμε. Άλλες δύο επιλογές. Κάτι καλό. Έναν Icon. Κάτι. Messi. Μας έδωσε Messi, αλλά όπως βλέπετε και εσείς μπροστά σας έχουμε και έναν Μανέ εδώ πέρα. Άρε Messi. Να σε είχαμε βάλει στην ομάδα τώρα θα ήσουν τέλειος. Αλλά δεν πειράζει. Παίρνουμε τον Μανέ, ο οποίος είναι στο νούμερο 2. Η Betis, για να δω. Η Betis είναι στο τέτοιο. Στην κατάταξη. Για να δούμε. Τη βρήκαμε. Η Real Betis είναι εδώ πέρα στο νούμερο 78. Everton. Πότε ήταν η Everton Ευρώπη, ρε μάγκες. Πριν 5 χρόνια. Το 2017. Okay. Good to know. Και τώρα πάνε για υπεβεβασμό. Φέρει λοιπόν το Μανέ. Τέλεια και τελευταία επιλογή στις αλλαγές που πάμε στα reserves. Ναι, και έχουμε Benfica. Νομίζω μόνο αυτός θα είναι. Μόνο ο Νούνιος θα είναι στη λίστα. Γιατί οι άλλοι για Νάντ και για Stade Rennes και αυτά δεν νομίζω να είναι στην Ευρώπη. Ναι, εντάξει. Benfica εδώ πέρα νούμερο 26 στην κατάταξη. Δεν ξέρω ότι καν. Ναι, δεν νομίζω να είναι. Η Ρεν μπορεί να είναι μόνο για φέτος. Όχι, εδώ είναι. Νούμερο 49. Ναι, δεν είναι ούτε καν κοντά στην Benfica. Ωραία. Νούνιες. Και πάμε τώρα στα reserves για μια στα γρήγορα να δούμε μήπως μπορεί να μας σώσει κάποιος στο draft. Πρώτη επιλογή. Τίποτα. Οπότε εδώ πέρα επιλέγουμε φυσικά τον Μάρκος Αλόντζο. Όχι, θα χρησιμοποιηθεί. 58 pace. Αποκλείεται. Ου! Πέντρο, το Μιγιάσου, Ρεγγιγιόν, Άντωνη. Ναι, ο Άγιαξ είναι στο νούμερο 15. Εδώ πέρα ο Άντωνη. Και ο Ρεγγιγιόν μας είναι στο νούμερο 14. Οπότε φέρ το Ρεγγιγιόν. Έχουμε άλλες τρεις επιλογές. Δώσε μου κάτι, έναν icon, κάτι να χαπαριστώ. Τι είναι αυτά, ρε EA, τι είναι αυτά που βλέπω μπροστά μου. Λουκάκου, ναι. Φέρνω εδώ πέρα. Θα παίξει σίγουρα αν μπορούμε να το χωρέσουμε κάποιον. Δεύτερη καλή επιλογή. Νούνο Μέντζ. Τώρα δεν θυμάμαι άμα η Παρί είναι πάνω από την Μπαρτσελώνα ή κάτω από την Μπαρτσελώνα. Για να δούμε. Και είναι κυριολεκτικά ακριβώς από κάτω. Παρί Σεν Ζερμέν νούμερο 7. Μπαρτσελώνα νούμερο 6. Το νούμερο 7. Επιλέγουμε την Ντεμπελέ και άλλη μια επιλογή. Δώσ' το τώρα το τελευταίο. Καλά, εντάξει. Κάτι έχει κάνει. Η EA έχει κλείσει σίγουρα τη. Έχει στεγνώσει σίγουρα τα drafts. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο χάλια, ρε μάγκες. Αλλά εμάς δεν μας πειράζει. Θα φτιάξουμε το καλύτερο που μπορούμε και θα πάμε να κερδίσουμε το όχι το Champions League. Το πάμε να κερδίσουμε το draft. Οπότε ελέγχουμε τον Ούγγρο, τον τερματοφύλακα. Οπότε μετά από πολλή προσπάθεια, εδώ είναι η ομάδα που μπορούμε να φτιάξουμε το καλύτερο chemistry και φυσικά θα κάνουμε αλλαγές. Θα μπαίνει ο Ντεμπελέ στη θέση του Μάρκος Αλόντσο εδώ πέρα και θα πηγαίνει στο κέντρο ο Οτέιβιο. Κατά τα άλλα, δεν έχω κάποια άλλη αλλαγή να κάνω. Μάγκες, άμυνα δεν έχουμε. Οπότε απλά no defense, just vibes είναι η φάση. Για να δούμε, τελικό φτάνουμε. Μάτς νούμερο 1 λοιπόν. Κάντε έτοιμο the year, Laporte. Τι draft είναι αυτό, ρε φίλε. Oh man, καλά να τον κερδίσουμε αυτόν. Πραγματικά δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Μπράβο, ρε Μίλνερ, σκύλε. Πάρτο. 1-0. Τι πασάρα έβγαλε ο Μάνε, ρε παιδιά, στο Ζώτα. Είναι αυτό το Liverpool link εκεί πέρα. Γι' αυτό είναι άλλωστε δεύτερη στην κατάσταση της Ευρώπης, ρε φίλε. Απίστευτη πάσα, απίστευτο τελείωμα. 1-0. Let's go. Και όλα αυτά ξεκινήσαμε με εξή από το tackling του Μίλνερ. Ναι, ρε Λουκάκου, φοβερή πάσα εκεί πέρα από τον Diogo Ζώτα. Δεν σταμάτησε να τρέχει. Σέντρα προς τα μέσα. Εντάξει, εκεί πέρα ποιος άλλος κερδίζει, ρε φίλε, την κεφαλιά, κανείς. Λουκάκου μόνο. Πάμε. Τρέντ. Το ξέρεις την προπόνηση. Ναι. Μαγικότατο strength. CB. Μακάρι σε ένα FIFA να του βγάλουν μια CB κάρτα με απίστευτο strength. Έφυγες.
Ντεμπελέ. Πάρ' το. Λακάκα, 3-0. Τέλος νομίζω. Ο Φούλης που ήθελε μια φρυνίκη, τελικά δεν την πήρε, δεν μπορούσε. Αλλά το πιο Champions League-γκάτο, ευρωπαϊκό τέλος πάντων, το πιο ευρωπαϊκό draft πάει στο δεύτερο γύρο. Δεύτερο μάτς λοιπόν για να δούμε Haaland, Tots, Lacroix και Marquinhos. Είδε στην άμυνα πολύ καλή άμυνα και νομίζω και έναν Messi. Εντάξει, η ομάδα δεν σημαίνει τίποτα, τον είδε τον προηγούμενο. Let's go, φύγαμε λοιπόν. Πασάρα. Όχι ρε, πολύ κακή πάσα. Η δεύτερη. Nope. Ναι ρε Λουκάκου, μπράβο, πόπο. Αχώκα εκεί πέρα δεν έβγαλα kick. Γιατί κάνα το shoot, το σώζει, βγαίνει μπάλα. Δεν κινείται αμυντική του, δεν κινείται ο επιθετικός μου. Για εντάξει, τελικά ο Λουκάκου εκεί πέρα το βρήκε τον goal του. Όχι εκεί ρε, προς τα πίσω βρε εσύ. Α, είχα χώρο νομίζω. Είχα χώρο, έπρεπε να κινηθώ λίγο παραπάνω. Wow, τι μάτς είναι αυτό ρε. Πάμε, δεύτερο ημίχρονο. Let's get it. Ξέρε, λέω εσκί. Ω, τον έκανα. Ναι. I meant to do that. Ποιος εσύ. Θα σε μίσχω. Goal. Πόπο. Το να έχεις τώρα την υπομονή να κατεβάσεις την μπάλα, να κάνεις την πάσα, μόνο Λουκάκου. Γιατί να σουτάρει δεν μπορεί το παιδί. Όχι, νο κάπα, δεν είχα καθόλου εκεί πέρα εμπιστοσύνη στο Λουκάκου να το βάλει τον goal. Οπότε λέω, δώσ' το καλύτερο στον Diogo Jota δίπλα. Να το βάλει αυτός. Πάρ' το και το άλλο. Και πάλι η συνεννόηση μεταξύ των παιχτών της Liverpool. Μα θα μας κερδίσει τον draft ρε φίλε, τι γίνεται εδώ πέρα. Robertson εκεί με το overlap, τον έχω stay back μέχρι τον Robertson. Δεν τον έχω να ανεβαίνει και Ragewit κιόλας, πάρ' τα όλα. Κάνει την μπάσα, Diogo Jota, 2 goal. Τέλεια, πάμε στον ημιτελικό. Ως τώρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τον draft. Γιατί πραγματικά μας κουβαλάει ο Milner. Πάμε τώρα στον ημιτελικό. Ημιτελικός λοιπόν και έχουμε Haaland Striker και Mané Tots. Πω. Ειδικά αυτός ο Mané είναι απίστευτη κάρτα. Φοβερή, πραγματικά. Πήγαμε, let's go. Όχι ρε Mané, απ' την άλλη. Όχι ρε Mané. Μπράβο. Alonso CDM. Για τώρα. Πάσα. Τέλος. Τι ωραία επίθεση είναι αυτή η δύο ρε φίλε. Πραγματικά ο Λουκάκου μπορεί να μην μπορεί να βάλει γκολ, αλλά τουλάχιστον μπορεί να κάνει την έξτρα πάσα συνέχεια. Παίρνει την μπάλα εκεί ο Λουκάκου, πάσα στο Ζώτα, 1-0. Easy peasy. Λουκάκου. Όχι ρε Λουκάκου, πώς το κάνεις αυτό από εκεί πέρα. Είσαι ο Λουκάκου, μόνο κεφαλιές βάζεις. Τέλος. Έχω βρει την καλύτερη, χειρότερη ομάδα. Λουκάκου, ναι. Με το δεξί του κιόλας. Λουκάκου. Όχι ρε φίλε, πώς να μην περάσει εκεί παλιά. Και πάσα. Λουκάκου, τέλος. Έχω πει τέλος σε κάθε γκολ για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Τέλος στο 1-0, τέλος στο 2-0, τέλος στο 3-0. Αλλά τώρα όντως νομίζω ότι είναι τέλος. Και νομίζω ότι το πιο UEFA το Champions League το draft θα φτάσει στο τελικό. Λουκάκου, τέταρτο. Chip shot. Nope. Όχι ρε φίλε, το πρασίνιζα κιόλας. Παρά λίγο. Η άμυνα μας που είναι απλά right backs και left backs, θα πάει απίστευτα τώρα. Δεν θέλει το παιδί. Δεν θέλει. Έφυγε, εντάξει, okay. Το ξέραμε. Είχε πατήσει πάση εδώ και κάνα 20 λεπτό, αλλά δεν έβγαινε η μπάλα. Μας κουβαλάει για τελικό. Είμαι έτοιμος για το τελικό. Ρονάλντο Τότς. Πελέ moments. Άμα το κερδίσουμε αυτόν, νομίζω το παιχνίδι είναι rigged. Ωραία. Κομπλέ, τέλεια. Φοβερή άμυνα, τώρα πρέπει να περιμένουμε. Έλα ρε φίλε. Μην είστε έτσι τώρα, μην είστε έτσι ρε FIFA. Ήμασταν τόσο ωραία μέχρι το τελικό. Γιατί να κάνεις τόσο χάζι πάση εκεί πέρα. Αφού είδες ότι έχει μπροστά αντίπαλο. Όχι εκεί. Βρε ηλίθιε. Ρε πώς γίνεται να τη στέλνεις ανάμεσα σε τρεις παίχτες εκεί πέρα. Άρε φίλε, είμαστε τόσο άτυχοι τώρα όμως με τις πάσες. Λουκάκου, έλα ρε φίλε, δεν γίνεται να μην μπορείς να το κερδίσεις τον αέρα τώρα αυτόν. Άντε επιτέλους. Αλλά δεν γίνεται εκεί πέρα Λουκάκου να μην μπορεί να κερδίσει το. Ποιος ήταν, ναι. Να μην μπορεί να κερδίσει τον. Ο Τρέντ ήταν. Ποιος ήταν αυτός που ήταν right back. Άσε με τώρα. Πάμε τώρα, the comeback zone. Πάρτε αυτό. James Milner με την assist. Ή το βάλε τον goal. Όχι, ο Ζώτα το βάλε τον goal. James Milner με την assist. Πάμε λίγο ρε φίλε, έτσι. Στον τελικό. Γιατί πιο σωστό από το Champions League draft να κερδίσει τελικό.
Ποιος είναι αυτός? Α, Μαρκίνιος. Αντάξει, Μαρκίνιος δύσκολο να τον περάσει. Πάνε. Μίχρονο. Let's go! Πάντως, αν το κερδίσουμε όλους το draft, MVP James Milner, χρυσή κάρτα και έχει κάλυψε το Χούλιτιν στο κέντρο. Έκανε πάλι το μαγικό του shake και κατάφερε να με πετάξει από το σερβερ. Μαγικό. Πάμε να δούμε τα rewards τώρα, μάγκε. Τι να πω, ρε φίλε, τώρα πραγματικά. Απίστευτο. Εγώ πάντως θα το θεωρήσω σαν νίκη. Κερδίζαμε. Τι κερδίζαμε? 2-1. Πήγαμε άνετα και για το 3-1. Άνετα θα το είχαμε κερδίσει. Εγώ θεωρώ ότι το UEFA draft θα κέρδιζε το draft. Οπότε πάμε να ανοίξουμε τώρα τα δύο rewards. Pack νούμερο 1, λοιπόν. Τι γίνεται? Γιατί έχει παγκάρει έτσι? Όλα είναι λάθος. Right wing, Real Madrid, Rodrigo 79. Μαγικά. Και pack νούμερο 2. Κλασικά. Martin Odegaard. Αν μας αρέσει το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα subscribe και άμα θες να δεις περισσότερα τέτοια βίντεο, μάλλον κλικάρε ένα από αυτά εδώ πέρα, νομίζω θα σας αρέσουν.